Φανή. Φανή. Ξύπνα. Άσε με, έχω βάλει ξυπνητήρι. Ναι, το οποίο χτυπούσε παλιά, στο Τέξας. Τι ώρα είναι? Πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάω σπίτι μου τώρα. Φανή, δεν προλαβαίνεις, σε μια ώρα έχουμε χορό. Θα προλάβω. Έψαχνε! Πρέπει να κάνουμε πρόβη για τον Νικόλα. Τρέχω, θα τα πούμε μετά. Φανή! Άστη, έχει θέμα. Και εγώ. Θα κάνω πρόβα μόνος. Θα ξανάρθει. Καλημέρα. Καλημέρα. Και ανάθεμα την ώρα που σου δώσανε δωμάτιο στη σχολή. Και να θέλω να γιάσω. Μετά την Άτζελα να κάνουμε καμιά πρόβα την άσκηση, έτσι, Τζον? Ναι, θα σε καταπλήξω, είμαι σίγουρος. Σκάσε ρε, μια χαρά θα τα πας. Καλά σου λέει ρε, μη σε παίρνει από κάτω. Άστο, Λεονάρντο. Αρκετή διδασκαλία μου κάνατε χθες το βράδυ. Μην μπαίνεις στον κόπο. Έλα, πάμε, ε! Γεια, μπαμπά! Έλα, κουνήσου, θα αργήσουμε. Κι εγώ θα κρυώσω. Δώστε σημασία σε αυτό το σημείο, το δείχνω. Μαλακά, μεταφορά βάρους. Μπροστά, πόδι, χέρι, χέρι. Και... Μελίνα Πέτρο. Πάμε μια φορά χωρίς μουσική. Μπορώ να μπω? Να κάνεις τι? Ούτε τα βήματα δεν ξέρεις. Θα προσπαθήσω να τα μάθω τώρα. Πάμε. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Μπράβο, Άνα. Φανή. Τι ξεψυχισμένο αυτό. Συγγνώμη, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Πρόσεχε γιατί έρχονται εξετάσεις. Και η επόμενη χορογραφία που θα χορέψεις θα είναι το «Δεν περνάς, κυρία Μαρία». Στοπ! Πάμε θέσεις, αρχή με μουσική. Συγκεντρωθείτε. Σήμερα. Είμαι χάλια, νομίζω ότι θα πέσω κάτω. Τα έχεις παίξει τελείως, ε. Ζαλίζομαι, νιώθω πως θα κάνω μετό. Υπερκόπωση. Έχω περάσει κι εγώ αυτή τη φάση. Και τι έκανες? Πήρα χάπια. Ούτε πόνος, ούτε νύστα, τίποτα. Δεν πίστευα να τις δώσεις αναβολικά. Δεν είναι αναβολικά, ρε. Οι μισοί αθλητές αυτά παίρνουν. Ναι, γι' αυτό στο Πεκίνο πήγαν οι άλλοι μισοί. Θα έχεις εδώ, μπορώ να τα δω. Θα τα δεις. Θα σου δώσω. Κράτα τα όλα, γιατί αλλιώς σε βλέπω να κόβεσαι. Καλημέρα. Τι γίνεται, όλα καλά? Ναι, τι να σου πω. Χάρη σε σένα και το μαλάκα τον ταχυδρόμο και τον ακόμα πιο μαλάκα τον detective. Από πότε άρχισες να βρεις εσύ? Από χθες. Είναι πιο αντρουά. Μάλιστα. Και αυτό εγώ. Κάνω όλες αυτές τις θυσίες για το λάθος όνειρο. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Προφανώς δεν κάνω για ηθοποιός. Εκτός αν είναι να κάνω συνέχεια τον γκέι. Έτσι λένε οι ειδικοί. Δεν κάνω για τον Κουριώτη, κάνω για την αποκλειστική του Κουριώτη. Το Ροκ Χάντσον τον έχεις ακουστά? Ποιον? Μεγάλος γόης στην εποχή του. Και τι να λέει αυτό? Όλες οι γυναίκες τράγαν πίσω του. Τι έκανε αυτό στο κρεβάτι, δική του δουλειά. Και εσύ είσαι πολύ καλός ηθοποιός για να κάθεσαι να ασχολείσαι με τις δίθεν δυσκολίες του μάτσο χαρακτήρα. Έχω βαρεθεί να δυσκολεύομαι με αυτό το θέμα. Δεν μες εσύ. Αν εσύ αποδεχτείς τον εαυτό σου, θα μπορείς και να τον αποχωριστείς για ένα ρόλο. Μια χαρά τον αποδέχομαι τον εαυτό μου. Ένα να θυμάσαι. Το ταλέντο σου ξεπερνάει τα στερεότυπά τους. Το θέμα να ξεπερνάει και τα δικά σου. Θα τα πούμε μέσα. Τι κάνουμε εδώ? Πολλές σέλους ήταν πιασμένες. Στο δωμάτιο δεν έβγαινε κόσμος, οπότε... Πάρε αυτό. Τι είναι αυτό? Καινούργια άσκηση που μοίρασε ο Νικόλας. Έκανε παρατήρηση κάποια ότι είναι πολύ άγνωστο ταχυδρόμος. Καλύτερα γιατί δεν το είχαμε. Αυτό τι είναι? Διαβάσεις. Πάμε κατευθείαν ρόλους. Θα σε κάνεις τη Λίλια. Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ? Θέλω να είμαστε μόνοι μας. Για να σου πω επιτέλους πώς νιώθω τόσο καιρό. Πρέπει να γυρίσουμε στην πρόβα. Πρέπει να μ' ακούσεις πρώτα. Τη στιγμή που σε είδα, σε ερωτεύτηκα. Σε βλέπω παντού. Σε μυρίζω. Σε χρειάζομαι. Μην μου τα λες αυτά τώρα, δεν έχω χρόνο για έρωτες. Θέλω να κοιτάξω τη σχολή μου. Τι λέει? Πέτρο. Τζόναθαν δεν σε λένε? Συνέχισε. Θέλω να κοιτάξω τη σχολή μου, Πέτρο. Εγώ θέλω να κοιτάζω σένα και μόνο. Να χορεύεις. Να κοιμάσαι στο διπλανό δωμάτιο. Να μου γελάς και να ξημερώνει και να υπάρχεις εσύ δίπλα. Εσύ το έγραψες αυτό? Θέλω μόνο μια στιγμή. Αλλά ξέρω πως δεν θα μου φτάσει. Θέλω μια στιγμή και έπειτα ένα λεπτό και μία ώρα και χρόνια για να σου εξηγήσω τι νιώθω. Μετά λέει ο Τζόναθαν τη φυλάει. Ναι, αλλά ο Τζόναθαν κόλλωσε τώρα γιατί η Λίλα δεν λέει τις ατάκες της. Ναι, αλλά ο Τζόναθαν δεν ακολουθεί τις κοιμηθητικές οδηγίες. Τι? Μας πήρες τα αυτιά, λέω. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Εσύ, κύριε Χρήστη, ότι κάθεσαι και κοιτάς αχαμένος, πες κάτι. Τι, εγώ αχαμένος? Και κάνε μας τη χάρη, απλά στόναρα λίγο στο κουπλέ και... Και καλά κρασιά. Ελάτε να φάτε, εγώ φεύγω. Τόσο την πατέρι σας το παπά να έρθει να φάει, παιδί μου. Δεν είναι πατερίτσι, είναι μαγικό ραβδί, κοίτα. Ούψ, μάλλον η άλλη θα ήταν η μαγική. Γεια σας, παιδιά. Όλοι εδώ. Πάμε. Πώς κατά είναι η Φανή? ρε παιδί μου, καλά είμαι. Ναι, σε είδαμε. Εντάξει, ζαλίστηκα λίγο από το τρέξιμο, δεν είναι τίποτα. Φανή, είσαι στα όρια της υπερκόπωσης. Όλη μέρα τρέχεις και χορεύεις. Χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκες. Πώς δεν κοιμήθηκα? Αφού στριφογύρισες μέχρι τις 5, ρε, σε άκουγα. Από την υπερένταση. Χαίστηκα από τι. Το θέμα είναι ότι τα έχεις παίξει και χρειάζεσαι ξεκούραση. Ρεβα, δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να τους αφήσω. Ρε κοπέλα μου, σου είπα θα πάω να μαγειρέψω εγώ για αυτούς σήμερα. Καλά, σωθήκανε. Α, σκάσε μωρέ κι εσύ. Καλά λέει. Ωραία, εντάξει. Ας παραγγείλουνε πίτσα και πας αύριο. Δεν είναι μόνο το φαγητό. Πρέπει να διαβάσω το Μιχάλη, να φροντίσω τον πατέρα μου. Δεν το πιστεύω, Ζωή. Ρεβα, η Ζωή. Σήκωσέ το, βρε ηλίθιε. Ποια είναι η Ζωή? Άμορα και τα χάλια σου κι εσύ που θες και κουτσομπολιό. Δεν έπρεπε να εξαφανιστείς έτσι. Έχω δικαίωμα τουλάχιστον να γνωρίζω για το παιδί. Ναι, ωραία. Πήρες τον χρόνο σου. Πού κατέληξες? Ναι, ρε Ζωή. Κι εγώ το θέλω. Να το γνωρίσω, έστω να μιλήσουμε μια φορά. Ωραία, θα περιμένω τηλέφωνο. Γεια. Έλα, εντάξει, καλά είμαι. Φύγεσαι και θα κοιμηθώ εγώ. Σίγουρα. Ναι, καλά είμαι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ μέσα εδώ. Λοιπόν, θα πάω στο μπαρ. Λοιπόν, θα σου αφήσω το κινητό μου και ό,τι θες πάρεις του Τζο. Μαζί θα είμαστε. Ευχαριστώ πολύ, Ευάκο μου. Τι ευχαριστείς, ρε χαζή? Κάποιος δεν πρέπει να σε φροντίσει και εσένα. Όχι στον Κουριώτη. Στον Κουριώτη, τον μάγκα και τον καραμπουζουκλή. Στον Τζο, τον Ζαμπέτα, τον μάγκα και τον καραμπουζουκλή. Που μπορεί να γίνει Κουριώτης όποτε του γουστάρει. Ευχαριστώ. Έλα. Και ο Ζαγίδης μας προέκυψε λίγο Κουριώτης, έτσι. Τι εννοείς? Δεν τον είδες με τη Μελίνα? Έλα ρε, άσκηση ήταν. Κάποιος να τους ενημερώσει ότι τελείωσε, γιατί τους άκουσα που κανονίζανε ραντεβουδάκι για απόψε. Ναι. Αν μας δουν εδώ θα μας διώξουν, το ξέρεις έτσι. Τέτοια ώρα μόνο μίλητος είναι εδώ. Πάντως, ραντεβού σε αίθουσα χορού πρώτη φορά βγαίνει. Είναι το μόνο μέρος που θα μπορούσαμε να κεράσω. Δεν χρειάζεται να κερνάς, μωρέ Πέτρο. Επίσης είναι το μόνο μέρος που θα μπορούσαμε να χορέψουμε. Τέτοια ώρα. Θα πούμε ότι κάνουμε πρόβα για την Άντζελα. Δεν θα μας πιστέψει άνθρωπος. Αυτό είναι αλήθεια. Έλα. Τελικά την έχεις και εσύ την τρέλα σου, έτσι. When I die, telephone. Nobody's home. All by myself. Don't wanna be all by myself. Be sure. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure.